Η τηλεδιάσκεψη με τους διοικητές των νοσοκομείων της Δυτικής Μακεδονίας, με τον διοικητή της Τρίτης ΥΠΕ, με τον Αντιπεριφερειάρχη Υγείας και με τον προϊστάμενο της Διαχειριστικής Δυτικής Μακεδονίας για τον προγραμματισμό των δράσεων χρηματοδότησης των επενδύσεων των νοσοκομείων της Δυτικής Μακεδονίας και στο πλαίσιο του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και στο πλαίσιο της αναβάθμισης για λόγους COVID και μια νέα πρόσκληση που ετοιμάζουμε για αναβάθμιση των κτηριακών υποδομών και στο πλαίσιο της πρόσκλησης για τις ψηφιακές υποδομές που ήδη είναι στον αέρα. Είχαμε μια συζήτηση για να μπορέσουμε να συντονίσουμε τις ενέργειες των πέντε νοσοκομείων της Δυτικής Μακεδονίας ώστε να μεγιστοποιήσουμε τις απορροφήσεις στο σύνολο των προγραμμάτων και να μην μείνει κανένα ευρώ αδιάθετο. Υπολογίζουμε μαζί και με μια νέα πρόσκληση που θέλουμε να βγάλουμε, περιμένουμε όμως την έγκριση από τη Γενική Γραμματεία του ΕΣΠΑ κεντρικά από την Αθήνα για να χρηματοδοτήσουμε και τη μισθοδοσία των επικουρικών γιατρών για τα πέντε νοσοκομεία για δύο χρόνια. Συνολικά πάνω από 45 εκατομμύρια ευρώ θα έχουμε στη διάθεσή μας για αυτές τις προκηρύξεις, τις προσκλήσεις, τις οποίες μέσα στο επόμενο διάστημα θα τις αναπτύξουμε. Είναι μια μοναδική ευκαιρία για τη Δυτική Μακεδονία να αναβαθμίσει ουσιαστικά τις υποδομές της και σε εξοπλισμό και σε κτίρια και σε ψηφιακή τεχνολογία και σε ανθρώπινο δυναμικό για το επόμενο διάστημα. Δράττουμε αυτή την ευκαιρία, αξιοποιούμε στο μέγιστο δυνατό τα κονδύλια τα ευρωπαϊκά και μέσα από έναν άριστο συντονισμό μεγιστοποιούμε το τελικό αποτέλεσμα. Ξεκινάει ταυτόχρονα ζήτηση από τους διοικητές να ξεκινήσει και ο διάλογος για τον χάρτη υγείας στη Δυτική Μακεδονία τους, ώστε ως Περιφερειακή Αρχή να έχουμε την τελική πρόταση από τον υγειονομικό κόσμο της Δυτικής Μακεδονίας γύρω από αυτά τα σημαντικά ζητήματα που αφορούν το χάρτη υγείας της Δυτικής Μακεδονίας για να πάρουμε και εμείς τις αποφάσεις μας στο επόμενο ψηφιακό σχέδιο της περιφέρειάς μας που θα ξεκινήσει από το 2021 και μετά να διαθέσουμε ένα επίσης πολύ σοβαρό μεγαλύτερο ποσό χρημάτων για να ολοκληρώσουμε το σύνολο των αναγκών που θα έχουν απομείνει. Κύριε Κασαπίδη, μία κουβέντα, δεν είναι δική σας αρμοδιότητα, αλλά αφού ήταν και ο κύριος Βογιατζίδης, είχε ενδιαφέρον το κομμάτι των προσλήψεων της επαναφοράς των περιφερειακών ιατρίων, των δυσκολιών που έχουν οι κάτοικοι στη Δυτική Μακεδονία σε ένα δύσκολο γεωγραφικό ανάγλυφο. Για πείτε μας, έχουμε καμία εξέλιξη σε αυτό το κομμάτι? Σταδιακά μετά και την άρση των μέτρων, σταδιακά την άρση των μέτρων της, των περιοριστικών που είχαμε για την πανδημία, θα αποκατασταθεί και η ομαλή λειτουργία όλων των περιφερειακών ιατρίων που είχαν επιταχθεί τροποτινά για να προστηρίξουν τις κεντρικές μονάδες, τα νοσοκομεία και παράλληλα με αυτή την πρόσκληση που ετοιμάζουμε θα έχουμε τη δυνατότητα να καλύψουμε τις δαπάνες μισθοδοσίας του επικουρικού ιατρικού προσωπικού στα νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας, οπότε θα δοθεί μεγαλύτερη δυνατότητα και για επιπλέον προσλήψεις στις μονάδες αυτές για να καλύψουμε πλήρως τις ανάγκες τουλάχιστον για τα επόμενα δύο χρόνια. Και μια κουβέντα, αν οι διοικητές έκαναν προτάσεις για τις ΜΕΘ όπως τους είχατε καλέσει, θα έχουμε αύξηση? Τους ζητήσαμε να καταθέσουν στις προτάσεις τους μέχρι ύψους 10 εκατομμύριων ευρώ. Δεν το φτάνουμε αυτό, παραλίγο είμαστε στα 10 εκατομμύρια. Έχουν πει ότι έχουν ζητήσει ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει για να αναπτύξουν ακόμα και μονάδες εντατικής θεραπείας, αλλά αυτά είναι θέματα υγειονομικά. Εμείς στηρίζουμε τις δικές τους προτάσεις και περιμένουμε την οριστικοποίησή τους.